Τορπιλίζουν τη διαδικασία των συνομιλιών Ακιτζή και Τσαβούσογλου. Η Ένωση, λένε, παραμένει όραμα των Ελληνοκυπρίων. Εμμονή Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών σε εγγύησεις και Ακιτζής Εκπεριτροπής Προεδρία. Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο Δίτη, χωρίς αποτέλεσμα η μέχρι στιγμής επιχείρηση. Τουρκικές προκλήσεις στα κόκκινα κοντά στην περιοχή των ερευνών. Καταιγιστικά πυρά κατά Δημητριάδη για το λιμάνι Λεμεσού. Αν ήμουν υπουργός, θα είχα παραιτηθεί, δηλώνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Τι απαντά ο Δημητριάδης από το στούντιο του Σίγμα. Καίει το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Διπλασιάστηκαν οι τιμές των θαρτών. Στην κακοκαιρία αποδίδονται οι αυξήσεις. Ποια η θέση του Συνδέσμου Καταναλωτών. 55.000 παιδιά στην Κύπρο με σπάνιες γενετικά παθήσεις. Συγκινητικό μήνυμα 18χρονης. Τι ζητεί από το κράτος. Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του ετεροθαλή αδελφού του ηγέτη της Βορείου Κορέας. Πώς δύο γυναίκες κατάφεραν να τον δηλητηριάσουν. Τα φόπλακα στις προσδοκίες για επαναφορά του διαλόγου, κυρίες και κύριοι, στις ράγες της διαπραγμάτευσης έβαλε ο Μουσταφά Ακιντζή μετά από συνάντησή του στα κατεχόμενα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Κολλημένοι στα περί ένωσης προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και την επιμονή τους στις αναχρονιστικές εγγύσεις. Τι κάλεσε τον πρόεδρο Αναστασιάδη να πράξει ο Ακιντζή και ποιες απειλές εξτόμησε ο Τσαβούσογλου, στο ρεπορτάζ του πολιτικού μας συντάκτη Χρήστου Χαραλάπους. Με έπαρση, αλαζονία, ηταμότητα και έχοντας στο πλευρό του τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο κατοχικός ηγέτης τράβηξε το καλώδιο από την πρίζα που κρατά εν ζωή τις συνομιλίες, θέτοντας νέες απαράδεκτες προϋποθέσεις επιστροφής του στο τραπέζι του διαλόγου, αρχής γενομένης από μεθαύριο Πέμπτη. Η συνάντηση αυτή έχει προγραμματιστεί εδώ και ένα μήνα, όμως δεν μπορούμε να αγνοούμε τις αρνητικές εξελίξεις. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έκανε μια πρόταση που μεταφέρει τις αρμοδιότητες στον Υπουργό Παιδείας. Αν περάσει τις επόμενες μέρες, ο Υπουργός Παιδείας που διορίστηκε από τον Αναστασιάδη μπορεί να αλλάξει με δήλωση του την απόφαση για την Ένωση. Δεν περιμένουμε από τον Αναστασιάδη κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Αν υπάρχει βούληση, μπορεί να γίνει. Τόσο ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου όσο και ο Μουσταφά Ακιντζή ανοίγαγαν την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το ενωτικό δημοψήφισμα ως απόφαση μερίδας της ελληνοκυπριακής κοινότητας για τη μορφή της επιδιωκόμενης λύσης του Κυπριακού. Με την απόφαση για την Ένωση έδειξαν τι πραγματικά θέλουν. Δεν ξύπνησαν ακόμη από αυτό το όνειρο. Ενώ βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τέλος, πήραν αυτή την ατυχή απόφαση. Αλλά έδειξαν τι πραγματικά είναι που θέλουν, έστω και αν ο Νίκος Αναστασιάδης προσπαθεί να το υποβαθμίσει. Γιατί επιμένουμε? Θέλουμε κουλτούρα ειρήνης. Πρέπει να προετοιμάσουμε τις νέες γενιές. Οι νέοι της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι από αυτούς που δεν θέλουν λύση. Αντί να τους εκπαιδεύσουμε, τους εμβολιάζουμε με καταστροφικές ιδεολογίες του παρελθόντος. Διαφημίζοντας αμφότεροι τη δίθεν επικοδομητική στάση τους στις συνομιλίες, παρέπεψαν στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου, το οποίο αναφέρεται κατ' ισχυρισμό σε δύο ιδρυτικά κράτη. Τρεις τουλάχιστον φορές ο κατοχικός ηγέτης κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να προετοιμάσει την ελληνοκυπριακή κοινότητα για αποδοχή της εκπεριτροπής Προεδρίας, η απουσία της οποίας, όπως είπε, δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε λύση να τεθεί σε δημοψήφισμα. Ο λόγος που δεν υπάρχει πρόοδος είναι η μη αποδοχή της πολιτικής ισότητας. Εγώ προετοίμασα την κοινότητά μου για δύσκολες αποφάσεις και ο Νίκος Αναστασιάδης πρέπει να προετοιμάσει την κοινότητά του για την εκπεριτροπής Προεδρία. Ήταν στο σχέδιο Ανάν που το στήριξε. Του ΑΚΕΛ το δέχεται. Είναι αναγκαίο να γίνει αποδεκτό. Είναι η ώρα να προετοιμάσει την κοινότητά του. Δεν έκανε τίποτα. Αυτά είναι κρίσιμα. Αν δεν γίνουν αποδεκτά, δεν μπορεί μια λύση να πάει σε δημοψήφισμα. Σε σχέση με την ασφάλεια και τις εγγυήσεις, οι τουρκικές αιτιάσεις παραμένουν αναλύωτες, εμβολιασμένες τώρα και με την απόφαση της Βουλής για το ενωτικό δημοψήφισμα. Συζητήσαμε στη Γενέβη. Εξηγήσαμε τις θέσεις μας και τις ανάγκες των Τουρκοκυπρίων. Ήμασταν ξεκάθαροι. Όσο μας χρειάζονται οι αδελφοί μας, θα είμαστε εδώ και θα προσφέρουμε τις εγγύησεις. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν αποδείξει ότι είναι σωστές οι ανησυχίες μας για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Κάποιοι Τουρκοκύπριοι δέχθηκαν επίθεση στο Νότο και κανείς δεν κατηγορήθηκε. Οι Ελληνοκύπριοι έχουν ακόμη το όραμα της λύσης. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τις εγγύησεις.
τηρώντας δε τη διαχρονική πολιτική επιθετικότητα της Άγκυρας ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, που είχε συναντήσεις με όλους τους πολιτικούς τα κατεχόμενα, αναφερόμενος σε μονομερείς κατά την έκφραση των ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα του φυσικού αερίου, προειδοποίησε πως η υπομονή της Τουρκίας δεν είναι ανεξάντλητη. Άμεση και αυστηρή ήταν η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις απαράδεκτες αυτές δηλώσεις του Μουσταφά Κιντζή και του Ταβλού Τσαβούσογλου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Χρήστο Χαραλάμπους. Έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η κλεψίδρα της υπομονής του Προέδρου της Δημοκρατίας τελικά άδειασε. Σε πρωτοφανείς αυστηρούς τόνους απάντησε στις αιτιάσεις αλλά και έπαρση του Ακιντζή καθώς και του Τσαβούσογλου, υποδεικνύοντας τους ξεκάθαρα ότι βρίσκουν προφάσεις για να αποφύγουν τις συνομιλίες και ουσιαστικά τη λογοδοσία σε εκείνα τα θέματα που οι θέσεις τους δεν έχουν κανένα υπόβαθρο και που δεν βρίσκουν στήριξη πουθενά. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε με ένταση ότι ο ίδιος θα είναι παρόν την Πέμπτη, υποδεικνύοντας εμέσως πλην σαφώς τον εγκάθετο της Άγκυρας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί προσπάθεια ταπείνωσής του. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα και να επανέλθουμε. Η υπομονή έχει όρια και οφείλει να κατανοήσει ένα. Ότι εγώ την Πέμπτη θα είμαι εκεί. Εάν εννοεί και επιθυμεί την λύση του κυπριακού προβλήματος, να αφήσει τις προφάσεις στην κυπριακή παροιμία και ελπίζω να υπάρχει αντίστοιχη και στην τουρκοκυπριακή γλώσσα. Απόθελει να πας στο Μήλον 5 μέρες κοσίνιζει για έναν ασήμαντο, ελάχιστο γεγονός. Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία διαπραγματεύσεων που διακόπτεται ο διάλογος και εγωιστικά κάποιοι εμένουν να νομίζουν ότι μπορεί να ταπεινώσουν τους συνομιλητές τους. Τι φέρνει η επόμενη μέρα, Χρήστο? Η επόμενη μέρα ουσιαστικά ανοίγει το φάκελο διαχείρισης των δυσμενών εξελίξεων και η αρχή θα γίνει σε συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 10 το πρωί με την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Λίζα Πεθσπέχαρ, η οποία Σπέχαρ είδε το απόγευμα τον κύριο Ακιντζή, αλλά ερωτηθήσα σχετικά με τη συνάντηση της Πέμπτης, είπε ότι το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει αύριο. Από εκεί και πέρα, όπως αποκαλύψαμε, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει πρόθεση τις αμέσως επόμενες μέρες να ενημερώσει δια επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και μετά τις σημερινές εξελίξεις καθίσταται σαφές ότι το περιεχόμενό της θα αλλάξει και πέραν από την επανάληψη της αποφασιστικότητάς του για συνέχιση των δύο προστασιάδης, έχω την εντύπωση θα αποδώσει τελικά τα του Κέσσαρα το Κέσσαρι, αφού είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο μέχρι προτείνος καλόπιστος συνομιλητής του έχει αλλάξει ατζέντα και κατεύθυνση και τορπιλίζει τις όποιες ειλικρινείς προσπάθειες καταβλήθηκαν 22 μήνες τώρα για επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Χαραλάμπους. Στα θέματα των συνομιλιών, την αποχώρηση Ακιντζή από τις διαπραγματεύσεις αλλά και τις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε, κυρίες και κύριοι, και σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όλες οι λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Νικόλα Μαρκαντώνη. Σε αιτιάσεις που σχετίζονται με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, αποδίδει την αποχώρηση Ακιντζή από τις διαπραγματεύσεις ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι υπερβολές και ιδιαίτερα οι αιτιάσεις για αποχώρηση από τις συνομιλίες δεν είναι παρά τα προβλήματα που ενδεχομένως δημιουργούνται στο εσωτερικό της Τουρκίας για όποια κίνηση μπορεί να παραβλάψει τις επιδιώξεις του Προέδρου Ερντογάν σε σχέση με το δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μετά το δημοψήφισμα ο Ερντογάν θα ακολουθήσει επικοδομητική στάση στο Κυπριακό, τονίζοντας παράλληλα ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η επιθυμία της Τουρκίας είναι η λύση. Το μέγα ερώτημα είναι τι είδους λύση θέλει. Αν είναι λύση στα μέτρα τουρκικών προδιαγραφών, δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για τους Ελληνοκύπριους. Πάντως, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης για άλλη μια φορά ψέγει τη στάση της Βουλής στο θέμα του ενωτικού δημοψηφίσματος. Από πλευράς Βουλής ήταν μια ατυχέστατη και ανέτια λαϊκίστικη προσέγγιση για κάτι το οποίο είναι σεβαστό από όλους τους Ελληνοκύπριους. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε τη θέση του για το θέμα των εγγύσεων, παραπέμποντας την πρόταση της Λευκωσίας. Δεν είναι δυνατόν μια κατοχική δύναμη να αξιώνει να διατηρήσει εγγυητικά δικαιώματα σε μια άλλη χώρα, η οποία μάλιστα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πλήττει την κυριαρχία της χώρας, ακόμη και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον τουρκοκυπριακό χάρτη, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός. Δεν περιλαμβάνει περιοχές ζωτικής σημασίας, περιοχές οι οποίες να δίνουν τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό Ελληνοκυπρίων να επιστρέψουν υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση.
Τέλος, ο πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι με την ελληνική κυβέρνηση υπάρχει πλήρη συντονισμός χωρίς την παραμικρή διαφωνία, υποδεικνύοντας παράλληλα ότι προς το παρόν δεν κρίνεται σκόπιμο να επισκεφτεί την Κύπρο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αφού υπάρχει καθημερινή επικοινωνία. Η απόφαση της Βουλής για το ενωτικό δημοψήφισμα ήταν στο επίκεντρο συνάντησης του ΑΚΕΛ με το Τουρκικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ράγισε το γυαλί και πρέπει να βρεθεί τρόπος να επανασυγκοληθεί, δήλωσε ο Άντρος Κυπριανού. Εκεί βρέθηκε ο Πέτρος Μελάχης. Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος με επικεφαλής τον πρόεδρό του, του Φάνερ Χιουρμάν, είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ με θέμα συζήτησης το ενωτικό δημοψήφισμα. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και πάρα πολύ δύσκολη. Δυστυχώς, επισήμανε ο Άντρος Κυπριανού. Και οι δύο ηγέτες, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, έχουν ευθύνη, κατά την άποψή μας, να βρουν τρόπον για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε την όλη προσπάθεια και τα όσα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια για θέματα τα οποία, κατά την άποψή μας, δεν έχουν τη σημασία η οποία τους αποδίδεται από κάποιους, κατέληξε. Είναι προφανές ότι έχει ραγίσει το γυαλί, το οποίο θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να επανασυγκοληθεί. Και αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να υπάρχει μια ψηλή εκτίμηση στην τουρκοκυπριακή κοινότητα απέναντι στο ΑΚΕΛ, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναερμού είχε σήμερα συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΚΕΒΕ, η οποία συνοδευόταν από τον πρόεδρο του Τουρκοκυπριακού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Ήταν μια πολύ χρήσιμη συνάντηση, τόνισε ο βουλευτής Νίκος Νουρής. Και βεβαιότατα έγινε μια ανασκόπηση των τρεχουσών εξελίξεων αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό. Εκφράστηκε η αγωνία αλλά και η επιθυμία των εκπροσώπων του Τουρκοκυπριακού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου να συνδράμουν και οι ίδιοι με τις δικές τους δυνάμεις στην προσπάθεια επανέναρξης του διαλόγου. Χωρίς αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν και σήμερα οι έρευνες για εντοπισμό του αγνοούμενου Δίτη. Το πρωί καταγράφηκαν νέες προκλήσεις των Τούρκων στον θύλακο των Κονκίνων κοντά στην περιοχή των ερευνών. Το ρεπορτάζ έχει η Γαβριέλα Ζάρτιλα. Όλο και μεγαλώνει η αγωνία για τον εντοπισμό του 31 χρόνων Δίτη Ανδρέα Γιάνγκου, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών. Η γιγαντιαία επιχείρηση για τον εντοπισμό του συνεχίστηκε για τέταρτη συνεχή μέρα. Εν μέσω των ερευνών για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα, οι κατοχικές δυνάμεις προβαίνουν σε ιταμές προκλήσεις. Γύρω στις 10 το πρωί, δύο στρατιωτικά ελικόπτερα των Τούρκων, υπερίπτανδο του θυλάκου και ένα σκάφος της ακτοφυλακής των κατεχομένων εισήλθε στο θύλακο των Κοκκίνων. Σύμφωνα με το διοικητή κέντρου συντονισμού και διάσωσης, οι παραβιάσεις είναι συνήθεις και καθημερινές. Δεν διαφέρει σε τίποτε από τις προκλήσεις που γίνονται, είτε είναι στην Κερίνια μπρος την Αμόχωστον, είτε από την Κερίνια μπρος τα Κόκκινα. Εμείς εκδώσαμε τις προειδοποιήσεις προς ναυτιλωμένους για τις έρευνες που γίνονται για τον Δίτη, ενημερωθήκαν ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη. Αναφορικά με πληροφορίες ότι στις έρευνες συμμετέχουν και οι Τουρκοκύπροι, δεν ευσταθούν. Άλλωστε, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει όλες τις δυνάμεις για να εκτελεί επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης σε όλο το FIR Λευκοσίας. Έχουμε και την γνώση και την εμπειρία για να εκτελούμε τέτοιες επιχειρήσεις. Σε μια εξέλιξη χθες, μετά από πληροφορία που δόθηκε στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης από φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή Παχίαμου, επανήρχησαν στις 7:30 νυχτερινές έρευνες επιφάνειας για την ανέβρεση του αγνοούμενου Δίτη στη θαλάσσια περιοχή Πομού Παχίαμου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί τίποτε. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι έρευνες συνεχίστηκαν σε μεγαλύτερη περιοχή από τον κόλπο Λατιού μέχρι τον πύργο Τηλυρίας, καθώς στην περιοχή επικρατούν ισχυρά ρεύματα προς διάφορες κατευθύνσεις, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Οι έρευνες σήμερα ολοκληρώθηκαν και από αύριο θα συνεχίσουμε με περιπολίες πλέον. Δεν θα έχουμε τόσες δυνάμεις για τις έρευνες ή κατόπιν πληροφορίας από οποιονδήποτε δει κάτι στη θάλασσα. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε και προκλήσεις από πλευράς Τούρκων στα Ίμια. Στα 2 μέτρα πλησίασε σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής, παίρνοντας φωτογραφίες και βίντεο. Το λέω για να προστεθεί στο σκηνικό έντασης που στείλουν καθημερινά
και στις ελληνικές και στα ελληνικά νησιά οι Τούρκοι. Τώρα, αλλάζουμε κατευθείαν θέμα. Πειρά κατά Μάριου Δημητριάδη για το λιμάνι Λεμεσού από κόμματα και την ΔΕΟΚ. Αν ήμουν υπουργός, είχα παραιτηθεί, υπογράμμισε σήμερα ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μετά από επίσκεψή του στο λιμάνι Λεμεσού. Εκεί βρέθηκε ο Λουκάς Παθάρης. Την παραίτηση του Υπουργού Μεταφορών Μάριου Δημητριάδη ζήτησε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος επισκέφθηκε με αντιπροσωπεία του κομματός του το λιμάνι Λεμεσού. Εγώ, αν ήμουν υπουργός συγκοινωνιών, ήδη θα είχα παραιτηθεί. Μα αντιλαμβάνεστε την που συζητάμε. Σε μια ευρωπαϊκή χώρα να κλείσει το λιμάνι για λόγους λειτουργίας. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να εκπέμπει η Κύπρος σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή για την κυπριακή οικονομία. Από τα πειρά του Προέδρου του ΔΥΚΟ δεν γλίτωσε ούτε η κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, υπέπεσε σε βασικά λάθη στην διαχείριση της συγκεκριμένης συμφωνίας, συνεπία της απόφασης να παραγκονιστεί από τις διαπραγματεύσεις οι αρχιλιμένων. Επέλεξαν ο Υπουργός Συγκοινωνιών και το Υπουργικό Συμβούλιο να λάβουν ήδη την απευθείας διαπραγμάτευση των συμβολέων και το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι το χάος, είναι οι καθυστερήσεις και οι ζημιές των εκατομμυρίων που έχουμε δυστυχώς να αντιμετωπίσουμε για την κυπριακή οικονομία. Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Μεταφορών, όπως μας έχουν πλέον συνηθίσει, δεν έχουν αναλάβει καμία ευθύνη για το χάος που προκάλεσε η ιδιωτικοποίηση στο λιμάνι, παρά μόνο μοιράζουν ευθύνες σε άλλους. Εναντίον του Υπουργού στράφηκε και ο πρόεδρος του κινήματος οικολόγων Γιώργος Περδίκης, χαρακτηριζοντάς τον πολιτικά εκτεθειμένο. Ο Υπουργός πρέπει πρώτα και κύριο να αναλάβει τις ευθύνες του και να μην τις επιρρύπτει σε άγνωστους νυχτοβάτες. Την παραίτηση του Υπουργού Μάριου Δημητριάδη ζήτησε και ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΟΚ, Διομήδης Διομήδου, με αφορμή τις αναφορές του Υπουργού για βανδαλισμούς σε μηχανήματα από κάποιους ακτοφόρους. Στην απέλπιδα προσπάθεια του να δικαιολογήσει το χάος της πολυδιαφημισμένης ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών του λιμανιού Λεμεσού, προσέφυγε σε απαράδεκτες και εν πολλής ατεκμηρίωτες συκοφαντίες εναντίον πρώην υπαλλήλων ακτοφόρων του λιμανιού Λεμεσού. Είναι απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Σίγμα Μάριος Δημητριάδης, ο Υπουργός Μεταφορών. Θα δώσει απαντήσεις κυρίως στα όσα είδαμε. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Τσουλούλη. Ξέρετε, θα ξεκινήσω κατευθείαν από την ταμπακέρα του θέματος. Οι θεωρίες συνωμοσίας μοιάζουν να είναι πολύ βολικές αυτή την ώρα. Μα εγώ δεν είπα καμιά θεωρία συνωμοσίας, αλλά... κύριε Τσουλούλη. Εγώ τοποθετήθηκα στη Βουλή σε μια ομιλία 7 σελίδες και ανάφερα σε ένα μικρό κομμάτι της ομιλίας μου ότι υπήρχαν και κάποιες ζημιές στα μηχανήματα που, όπως μου ανάφερε η ίδια αρχή, αλλά δεν είπα προβοκάτορες, είπα ότι έγιναν κάποιες ζημιές στα μηχανήματα. Αυτό είχα αναφέρει στην ομιλία μου. Και να μην δουλέψουν και άρα να δημιουργηθεί πρόβλημα στο λιμάνι. Αυτό είπε. Μπορεί να ήταν κάποιοι πρώην υπαλλήλοι των ακτοφόρων, οι οποίοι άνθρωποι ίσως να μην εργοδοτήθηκαν από τους νέους. Αυτό το είπατε γιατί θεωρείτε ότι αυτό έδωσε αυτό το πρόβλημα που παρακολουθούμε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες? Όχι, βεβαίως. Και αυτόν το είχα διευκρινίσει και το είχα πει και σήμερα το πρωί και το είχα πει και χθες, ότι δεν δίνω άφηση αμαρτιών σε κανένα. Απλώς ανάφερα. Άρα ποιος θέλει για το πρόβλημα? Για τον Υπουργό Συγκοινωνιών. Κοιτάξτε, καταρχήν. Δεν μπορούν να φταίνε όλοι, αν συμφωνήσουμε στα βασικά. Το όλοι σημαίνει κανένας. Άρα ποιος φταίει? Εγώ νομίζω και... Αν φταίει ο Υπουργός, παραδέχει την ευθύνη και πάει σπίτι, μαζί με τον πολιτικό προϊστάμενο, του οποίου αντανακλάται επίσης η ευθύνη. Εάν δεν φταίει ο Υπουργός, κάποιος άλλος φταίει. Ποιος φταίει? Κύριε Τσουλούλη, κατά κύριο λόγο βεβαίως την ευθύνη λειτουργίας του τερματικού τη φέρει η εταιρεία, δεν τη φέρει δηλαδή η κυβέρνηση. Όμως αυτό που είπα είναι ότι την πρώτη εβδομάδα, λέω, λειτουργίας, φυσιολογικά, λόγω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώσει κανένας, υπήρχαν κάποιες επιδιωθώσεις γερανών γεφύρων, υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις σε πλοία που ήταν στο αγκυροβόλιο, διότι δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν είτε λόγω τρικυμίας είτε λόγω κάποιων άλλων προβλημάτων. Υπήρχαν κάποιες ζημιές σε μηχανήματα, αυτόν είχα πει. Ήταν φυσιολογικό να προκληθούν κάποιες καθυστερήσεις. Και αυτό που λέω ότι είχαμε κάποια βελτίωση τη δεύτερη εβδομάδα σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα, όμως αυτό που είχα πει, ότι θα ανέμενα να είναι πιο γρήγορη η βελτίωση. Μα υπήρξαν ζημιές εκατομμυρίων. Εκ μέρους της εταιρείας. Αυτό είχα πει. Υπήρξαν ζημιές εκατομμυρίων. Και υπήρχαν και ζημιές και την προηγούμενη εβδομάδα που ανάλαβε η εταιρεία, κύριε Τσουλούλη. Τώρα, δεν αφισβητώ. Τώρα, μισό λεπτάκι όμως. Παρακαλώ. Γίνεται οι φορολογούμενοι πολίτες αυτού του κράτους να ακούνε από τον υπουργό τους ότι φταίει μια ιδιωτική εταιρεία?
δεν ενδιαφέρονται οι πολίτες αυτή μια ιδιωτική εταιρεία. Το συμβόλαιο το έκαναν με την εκτελεστική εξουσία, όχι με την ιδιωτική εταιρεία. Καλά, κύριε Τσουρούλη, δηλαδή. Εάν δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά η ιδιωτική εταιρεία, ας τα βρει με την κυβέρνηση. Οι πολίτες την κυβέρνηση κρίνουν. Κύριε Τσουρούλη, περιμένετε ένα λεπτό. Αυτή η εταιρεία έχει αναλάβει εδώ μόλις και λίγες μέρες. Δηλαδή, θα έρθουμε να κρίνουμε όλο αυτό το εγχείρημα από τις πρώτες μέρες. Ζήτησε κάποιο εμπίστοση. Η αρχή δεν είναι το ημίση του παντός. Όχι, κύριε Τσουρούλη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ζήτησε κάποια εμπίστοση. Σίγουρα και η πρώτη εικόνα δεν είναι θετική. Ζήτησε κάποια εμπίστοση χρόνου η εταιρεία. Έβαλε κάποιες συγκεκριμένους στόχους που θέλει να τους πετύχει εντός 30 ημερών. Αυτοί οι στόχοι που έχει θέσει είναι πιο ψηλοί από αυτούς που έκανε προηγουμένως η αρχή λιμένων. Σίγουρα έχει προκληθεί πρόβλημα με τα θέματα που παρουσιάστηκαν τις πρώτες μέρες λειτουργίας. Αφήστε με παρακαλώ να το πληρώσω. Υπάρχουν ζημίες στους εμπορευόμενους. Μέσα στις συμβάσεις προβλέπεται ότι. Και θα τους αποζημιώσει, λέτε. Ότι έχει και πρέπει να έχει και ασφαλιστική κάλυψη και είχαμε και σύμβολο να ασφαλιστεί για όλη τη διαδικασία που έλεξε ότι υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές καλύψεις και θα πρέπει να αποζημιωθούν βεβαίως οι εμπορευόμενοι και αυτοί που κάνουν τις απαιτήσεις τους προς την εταιρεία. Άρα μου λέτε είναι ότι θα αποζημιωθούν όλοι όσοι ταλαιπωρήθηκαν. Εφόσον αποδείξουν τη ζημιά. Διαδικασία. Ναι. Δεν υπάρχει όμως κάτι κυρίαρχο σε όλη αυτή την ιστορία. Λένε λοιπόν οι πολίτες, καλά. Εδώ μια μικρή αλλαγή πάει να κάνει κάποιος και υπάρχει αυτό που ονομάζεται μεταβατική περίοδος, η οποία όμως δεν λειτουργεί μετά που θα γίνει η ιστορία. Λειτουργεί πριν, ώστε την ώρα που γίνεται η μετάβαση να είναι όλα έτοιμα και να μπορεί να λειτουργήσει ο ρολόι. Άρα, προεκτείνοντας το ερώτημα, υπήρξε μια περίοδος ενός μήνα, δύο μήνες, ενός τριμήνου που να λειτουργούν παράλληλα τα δύο συστήματα ώστε να τρέξει μετά η καινούργια κατάσταση χωρίς προβλήματα? Υπήρχε μια περίοδος προσαρμογής βεβαίως, κύριε Τσουρούλη, που ήταν κάποιοι μήνες. Η οποία σας έπεισε αυτή, εσάς. Η οποία μας παρουσίασε η εταιρεία και το σχέδιο της πώς θα δουλεύει και όλα αυτά. Έγινε αρκετή προετοιμασία. Είναι γεγονός ότι με τον τρόπο που έγινε η παράδοση, διότι λειτουργήσα σε έναν καινούριο χώρο και δεν μπορούσε δηλαδή το λιμάνι να μείνει κλειστό μια εκτεταμένη περίοδο, έμεινε κλειστό μόνο ένα Σαββατοκυριακό. Οι δύο καταστάσεις δεν μπορούσαν να τρέχουν παράλληλα, κύριε Υπουργέ? Όχι, δεν μπορούσαν να τρέχουν παράλληλα για έναν αριθμό λόγων. Καταρχήν υπήρχαν υπαλλήλοι που έφυγαν από τη μια εταιρεία και πήγαν στην άλλη. Μετά ανάλαβαν περισσότερο από ένας διαχειριστής. Επομένως δεν μπορούσε να τρέχεις παράλληλα και με τους δύο διαχειριστές. Υπήρχαν κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι γιατί δεν μπορούσε να τρέξει αυτό το θέμα. Και εγώ αυτό που λέω είναι ότι είναι δικαιολογημένες κάποιες καθυστερήσεις τις πρώτες μέρες. Εμείς περιμέναμε η εταιρεία να αντιδράσει πιο γρήγορα, απλώς για να είμαι εξηγημένος. Πήρε μέτρα η εταιρεία, πήρε μέτρα και για την εξυπηρέτηση των μεταφορέων. Είχαν εκφραστεί κάποιες διαμαρτυρίες διότι οι άνθρωποι έβρισκαν τα μέτρα ότι δεν ήταν αρκετά και είχα πει ότι υπάρχει πρόοδος αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος, αν θυμάστε το είχα δηλώσει, ναι, με την πρόοδο που σημειώνει η εταιρεία. Είχαν πάρει κάποια μέτρα. Σήμερα τι είστε, ικανοποιημένος? Είχαν πάρει κάποια. Αφήστε με να τελειώσω για να τελειώσω τη σκέψη μου. Και δεν θα ξαναδιακόψω. Απάντησε αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα, παρακαλώ. Είχαν πάρει κάποια μέτρα η εταιρεία και δείχνει βελτίωση. Έγινε το ότι έγινε με τους μεταφορείς. Τους κάναμε κάποιες προτάσεις που θα βελτίωναν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Δεν τις δέχτηκαν αυτές τις προτάσεις. Παρά το γεγονός ότι μας έφεραν οι άνθρωποι μια πρόταση από την κοινική τους συνέλευση, η οποία έγινε αποδεκτή και για κάποιες αποζημιώσεις. Τέλος πάντων, έγιναν τα γνωστά γεγονότα. Παρενέβηκε ο πρόεδρος το Σάββατο. Πήγαν οι άνθρωποι την Κυριακή στην εργασία τους. Απαντήστε μου στο σήμερα. Ο Υπουργός τι νιώθει σήμερα? Σήμερα νιώθω ότι τουλάχιστον όσον αφορά την εξυπηρέτηση του εσωτερικού εμπορίου είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός ο ρυθμός εξυπηρέτησης. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Όμως περιμένω να γίνει και πιο σημαντική πρόοδος στο θέμα της εξυπηρέτησης των πλοίων. Και είναι αυτό που είχαμε σήμερα και συνάντηση σήμερα το απόγευμα η ώρα 4 με όλους τους εμπλεκόμενους για να δούμε τα διάφορα προβλήματα που εκκρεμούν. Το γάντι επιπροσωπικού που σας πέταξε ο πρόεδρος του Δίκο θα το σηκώσετε? Να το σηκώσω με ποιο τρόπο, κύριε Τσουρούλη, εννοείται? Είτε να απαντήσετε είτε να κάνετε αυτό που σας λέει. Κύριε Τσουρούλη, ξέρετε, αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί εμένα προσωπικά και την κυβέρνηση είναι να επιλύσουμε τα προβλήματα. Είναι να μπορέσει το λιμάνι να λειτουργεί κανονικά, να είναι ικανοποιημένοι οι εμπορευόμενοι και οι πολίτες από τη λειτουργία του λιμανιού, να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Ναι. Και πάνω απ' όλα εγώ σαν υπεύθυνος υπουργός
και να μην ανησυχείτε, εκεί που υπάρχουν ευθύνες θα αναλυφθούν. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το πρώτο θέμα, που είναι το θέμα να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κανονικά. Ευχαριστώ. Δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να μας νοιάζει όλους. Εκτός αν νομίζουμε ότι με το να στείλουμε τον Υπουργό Μεταφορών στο σπίτι του, ξαφνικά όλα τα προβλήματα θα επιληθούν αυτόματα, θα έρθει από μηχανήσιος κάποιος και να λύσει τα θέματα. Αν ήταν έτσι, κύριε Τσουρλή, πιστέψτε με, αν πίστευα ότι με το να παραιτηθώ όλα τα προβλήματα θα επιλύονταν αυτόματα, θα το είχα κάνει εδώ και μέρες. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Πανάκριβο θα είναι φέτος.